Λοιπόν, πανεπιστήμιο λοιπόν, έτσι. Πανεπιστήμιο. Ναι. Πώς πήγανε τα φλερτ εκεί με τις κοπέλες? Κοίταξε να δεις. Περισσότερο το φλερτ πάει καλύτερα στο πανεπιστήμιο με τις κοπέλες που έρχονται από άλλες πόλεις. Άντε πάλι. Άντε πάλι. Ναι. Έχω τον Παρθενάκη. Τον Παρθενάκη μου λέει: οι Ελληνίδες είναι πατάτες. Εγώ λέει: βγαίνω, λέει, με ξένες. Ο Βουλγάρης δεν μου είπε. Σέρβες, σέρβες. Σέρβες με είχε πει. Το είχε παρακολουθήσει. Έχω ακούσει, έχω ακούσει. Ναι. Έρχεσαι εσύ τώρα, μου λες: οι δικές μας λέει είναι πατάτες και προτιμώ τις άλλες. Ποιες πόλεις δηλαδή? Από ποια πόλη? Δηλαδή. Έχει Τρίκαλα, από τέτοιες περιοχές. Α, είναι καλύτερα. Τρίκαλα, ναι. Καστοριά, τέτοιες περιοχές έχουμε. Ναι. Που η αλήθεια είναι πιο ομιλητικές σχέσεις με αυτές που είναι από εδώ τη Θεσσαλονίκη. Πάψε. Ναι, ναι, εννοείται. Ναι, Γιάννη. Δεν έχουν το κόμπλεξ που έχουν οι δικές μας. Είναι ομιλητικές, είναι κομπλεξικές. Εδώ ναι, έχουν την αντίληψη ότι είναι από πόλη, οπότε και κάτι ανώτερο ψάχνουν. Δηλαδή Σέρβες, Δανέζες, που λέει όπως το λένε ο Παρθενάκης. Καλινές, Φλωρινιώτισες, Καστοριανές, αλλά Θεσσαλονικές είναι μάπα. Κομπλεξικές. Σπάνια να βρεις κάτι μπλεξικές. Στο πάρε φίλε. Παλιά φημιζόταν η Θεσσαλονίκη γιατί λέει είχε ωραίες γυναίκες. Τώρα μάπα, ε. Έχει αλλάξει αυτό, ναι, τι. Σοβαρά. Δεν ξέρω, πήραμε. Δεν ξέρω. Ο Κυλτήδης έχει μια άλλη εκδοχή, η οποία δεν λέγεται. Έχει μια εκδοχή ο Κυλτήδης. Είναι πρεσβύτερος, είναι μεγάλη. Είναι ξέρει. Κάτι θα ξέρει. Βέβαια δεν θα ξέρει κάτι. Λες, μπα, λες να μην ξέρει. Εμείς λέμε για τις δικές μας ηλικίες. Αυτοί λένε για τις δικές τους. Ηλικιακά σε εμάς. Βέβαια δεν μπορεί να βγει αυτή με 35 α πούμε κτλ. Έτσι ακριβώς. Σύμφωνοι. Σόπα ρε παιδί μου. Κομπλεξικές οι Θεσσαλονικές. Είναι, είναι. Και πού από τα Τρίκαλα. Από Τρίκαλα, από τέτοιες περιοχές. Χωριάτισες δηλαδή. Πιο, ναι, επαρχιώτισες. Επαρχιώτισες, ναι. Το λέω έτσι πιο... Ναι, 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 ναι. Όχι καθαρά χωριά, απλά Κομόπολη τέλος πάντων. Στην Κομολοπόλη. Ναι, ναι, ναι. Α, εσείς προτιμάτε να βγαίνετε με αυτές τις κοπέλες. Είναι μάλιστα. Πιο ομιλητικές. Πιο ομιλητικές, πιο... Δεν είναι κομπλεξικές, δεν έχουν κολλήματα. Δεν έχουν κολλήματα κτλ. Τι λέει ρε φίλε. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Τι να σε πω ρε φίλε, μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο θέλαμε να κουβεντιάσουμε τώρα, για να δω τι θεματάκια έχουμε άλλα. Τι θεματάκια έχουμε άλλα. Τέλος πάντων, για το φιλικό δεν λέμε τίποτα. Σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Δράμα έβγαλε μια ανακοίνωση. Διαμαρτύρεται 10 ευρώ λέει το εισιτήριο, βάλανε το Δόξα ΠΑΟΚ. Και τι θέλετε να σας βάλουν τζάμπα εκεί πέρα. Δόξα Δράμα ΠΑΟΚ. 20 χρόνια έχει να παίξει, 22 η Δόξα Δράμα με τον ΠΑΟΚ. Όχι, έβαλε... έπαιξε. Είχε παίξει το Καφτατζόγλιο όμως νομίζω. Ναι, ναι. Στη Δράμα έχει χρόνο. Δεν έχουμε πολλά χρόνια να παίξει. Πόσο να σας βάλει ρε Δραμινή το εισιτήριο. Έχετε γίνει κι εσείς γύφτη ρε Δραμινή, 10 ευρώ. Τι θέλετε δηλαδή. Δηλαδή πριν 20 χρόνια, όταν στη Δράμα τα μπουζουξίδικα ήταν το ένα δίπλα στο άλλο, το μπαρμπούτι πήγαινε σύννεφο και μυρίζαμε και ωραίες ουσίες εκεί στη Δράμα. Τι έγινε τώρα, 10 ευρώ το εισιτήριο ακριβό είναι. Άλλαξαν οι εποχές. Άλλαξαν οι εποχές, πούμε. Ναι. Ναι, το γουμενοκάμα το έπεσε στα 25 ευρώ. Υπ' αυτή την έννοια, σίγουρα... αυτή την έννοια, ναι. Είναι ακριβό, δε. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, και αυτός ο πρόεδρος της Δόξας Δράμας θα μπορούσε να το βάλει 5 ευρώ το εισιτήριο να πάει να δει. Θα ήταν πιο λογικό. Ναι. Αλλά θα δεις και τον ΠΑΟΚ από την Αδία, δεις τον Άρη να πούμε 5 ευρώ το εισιτήριο που πήγαινε στα χωριά και. Εκείνη η βρωμομάδα διέλυσε το Αγιονέρι. Εκείνη η αμαρτωλή ομάδα. Τα τελευταία λεφτά που πήρανε ήταν στο μάτσο με τον Μασεραϊκό. Οι εισπράξεις του παιχνιδιού. Δηλαδή είχαν πολύ κόσμο. 2.000 κόσμο το εισιτήριο, ναι. 5 ευρώ, 2-5, 10. Οικονομήσαν αυτοί με τον Μασεραϊκό το μάτς. Μετά τα πήραν τα λεφτά, τα φάγανε σουβλάκι και στο τσούκα και πάει η ομάδα να πούμε. Πάει η ομάδα. Τα Αγιονέρι, τα Αγιονέρι, το καημένο τον Άρη να πούμε. Τον Άρη έμαθες τι έγινε. Για πες. Και στη Βέρεια. Θα πήγε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να τσεκάρει το μετοχικό της Βέρειας. Και δεν έχουν τα χαρτιά αυτοί να αποδείξουν ότι η κυρία Ειρήνη Βελιμαχίτη, κυρία Ειρήνη Καρυπίδη. Είναι αυτή τώρα στο μετοχικό. Δεν είναι αυτή στο μετοχικό και είναι ο άλλος ο κύριος. Πρέπει να αποδείξουν ότι στον Άρη είναι στην καινούργια εταιρεία η κυρία Ειρήνη. Mm. Αλλά άμα είναι η κυρία Ειρήνη και στο άλλο, αποβάλλονται οι ομάδες να πούμε από το πρωτάθλημα. Εκτός κι αν υπάρχουν βέβαια στην Ελλάδα λύσεις. Αναλάβει ένας πολύ καλός νομικός, ο κύριος Λίβας, ο οποίος είναι εξαιρετικός και είναι και φιλοολυμπιακός. Και η Βέρεια. Αντί να παίρνει τον Μπούγκουρα δανεικό, παίρνει τον Βέργο. Αντί να παίρνει, ξέρω εγώ. Ο Βέργος πήγε στη Ρεάλ. Λέω παράδειγμα. Ξέρω που πήγε ο Βέργος. Ναι, το ξέρω που πήγε ο Βέργος. Πρέπει να προσέξουν στη Βέρεια η κυρία Ειρήνη Βελιμαχίτη που θα δώσει την ψήφο της. Που θα δώσει τη φιλία της.
Αν τη δώσει στον κύριο Μπρουτόταυρο, θα πάρει ο αδελφός το OK να παίξει και ο Άρης στη Β' Εθνική και να οικονομήσουν με τον Ραούλ Μπράβο και τον Νέτο εκεί τις δουλειές που θα κάνουν τις ωραίες. Δηλαδή να νικάει ο Άρης, ναι, 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 και να έρχεται κόσμο στο γήπεδο να και να πληρώνει το εισιτήριο οι Αργιανοί για να δημιουργείται κατάσταση κτλ. Αλλιώς, κυρία Ειρήνη, δεν ξέρω τι σας λένε εκεί πέρα οι κύριοι, οι αδελφοί σας κτλ. Κυρία Ειρήνη, άμα πάτε στον κύριο Σαββίδη, θα ξέρετε ότι μετά ο κύριος Λίβας δεν θα μπορέσει να σας βοηθήσει νομικός, γιατί είναι ένας εξαίρετος νομικός επιστήμον. Οπότε, κυρία Ειρήνη Βελιμαχίτη, θα πρέπει να πάτε στο με το μέρος του χοντρού. Εντάξει. Θα πρέπει να διαλέξετε ανάμεσα σε κοντό και χοντρό. Θα μου πεις κοντός ο ένας, χοντρός ο άλλος. Πού να πας. Πού να πας. Που σε συμφέρει θα πας. Θα πας. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί εγώ με αυτά δεν ασχολούμαι πια. Είμαι πολύ μεγάλος. Το ότι μου είπατε ότι οι Θεσσαλονικές είναι κομπλεξικές, είναι και ιδιαίτερα όχι όμορφες και αντιεπικοινωνιακές. Και στο Πανεπιστήμιο τα παιδιά, τα δικά μας, τα Θεσσαλονικό παιδιά και τα λοιπά της Βορείου Ελλάδος, προτιμούν να πούμε από άλλες πόλεις, από χωριά, από κομοπόλεις, να συνδιαλέγονται και να βγαίνουν και να μιλάνε και να ερωτοτροπούν, να ξέρω εγώ να. Ό,τι ναι, 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 είναι αλήθεια. Ναι, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτό. Γιατί παλιά λέγανε η πόλη της Θεσσαλονίκης, ερωτική πόλη και τι ωραίες γυναίκες που έχει κτλ. Και έρχεται εδώ Παρθενάκης, 3 μέτρα παλικάρι, 2 μέτρα ρεπόρτερ. 37 χρονών, μπρούτος, ωραίος, εκεί ροδοκόκκινος, ωραίο, μουσάκι, ωραίο κτλ. Μου λέει αυτό που λέει, άστα να πάνε, λέει. Εγώ λέει με Σκοπιανές και με. Πώς τις είπε τις άλλες? Σέρβες. Σέρβες. Με τις Σέρβες λέει βρίσκω άκρη. Θεσσαλονικές κομπλεξικές λέει. Τρελές κτλ. Παρθενάκης το παιδί, το παγό. Έρχονται τώρα τα παιδιά του Μπαχμάκ. Μου λέει Παλαβές λέει Θεσσαλονικές, λέει ανόητες, νομίζουν ότι είναι εδώ κτλ. Και βγαίνουμε εμείς με τις Καστοριανές λέει. Ο Γιαννάκης και με τις, πώς τις λένε τις άλλες, Τρικαλινές και τα λοιπά. Πάμε να ακούσουμε το κοινό. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Έλα. Έλα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε. Δημήτρης από Σοφό. Πέρα καλώς τον. Τι έγινε? Καλά. Τι λέει? Ζόρικα τα πράγματα. Τι ζόρικα? Τζόρτα που για να σου πω. Ραπτόπουλε. Γιατί βγάζεις βρώμες που δεν ισχύουν για τον Άρη? Εγώ δίνω κατεύθυνση να πάτε με τον χοντρό να γλιτώσετε, διότι αν πάτε με τον κοντό την έχετε βαμμένη. Αυτό ξέρει, αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Τώρα το δικό σου. Άκου τι λέει, αν πάμε με τον χοντρό όμως, ναι, επειδή θα πάνε όλοι με τον κοντό, ναι, μπορεί να μην ανεβούμε στη Β' Εθνική. Και τι προτιμάτε, να πάτε με τον κοντό παρά με τον χοντρό και να γίνετε ΠΑΟΚ Μπ αντί θρύλος Μπ? Δηλαδή θα συμμαχίσετε με τον κοντό για να βγείτε αλφα εθνική. Μάλιστα. Καλά κουμάσια. Καλά κουμάσια. Καλά κουμάσια. Ποιος σου λέει ότι δεν κάνει κουμάντο ο χοντρός? Λοιπόν, ο κοντός δεν κάνει κουμάντο ρε φίλε. Ναι, δεν κάνει. Ο Μελισσανίδης κάνει κουμάντο. Α, ο Μελισσανίδης κάνει κουμάντο. Ποιος κάνει, ο κοντός κάνει. Α, ο Μελισσανίδης κάνει κουμάντο. Το κοντό τον έχουν τώρα που το χρειάζονται λίγο και μετά θα τον σουτάρουν. Θα τον πετάξουν με τις κλωτσιές έξω. Δηλαδή. Ναι, ποιο το παοκάκι. Ποιο παοκάκι. Ποιο παοκάκι. Μάλιστα. Ανάγκη έχει κοντός. Ναι. Δεν υπάρχει παοκ. Δεν μου λες. Εσύ κοίτα που έχεις ιδιοκτήτρια γυναίκα στη μια ομάδα, ιδιοκτήτρια γυναίκα στην άλλη ομάδα. Κατάλαβες. Άκου να σου πω εσύ, εσύ μόνος δεν είσαι ότι Ladies Night, το έχετε κάνει τον Άρη να πούμε. Άκου να σε πω ρε λίγο, εσύ δεν είπες ότι είσαι γυναίκα στο μπάσκετ. Ladies Night το κάνατε, Ειρήνη. Και συμμορφώθηκε ο Άρης στο μπάσκετ ρε φίλε, εσύ δεν τα έλεγες. Ειρήνη Βελιμαχίτη και η Τζόρτζια Καμπουρόλη, πως τη λένε. Μα τρελάνετε ρε, θα έρθει η γυναίκα στο ποδόσφαιρο, θα μας κάνει ομάδα να ξέρεις. Ναι, μάλιστα. Δεν τρέπεστε λίγο ρε να... Δεν μου λες, γυναίκα, άκου να σου κάνω τελευταία ερώτηση. Γυναίκα μεγαλομέτωπο που είχε τη Βέρεια. Άκουμε λίγο, άκουμε λίγο, άκουμε λίγο, άκουμε λίγο. Λέγε. Βάση ρόστερ, Ραπτόπουλε, βάση ρόστερ. Στη Β' Εθνική, πιστεύεις ότι ο Άρης ανέβει? Πώς? Βάση τον ρόστερ στη Β' Εθνική. Ναι. Πιστεύεις ότι θα ανέβει ο Άρης? Σαν δεύτερος μπορεί. Σαν πρώτος όχι. Μα ο Απόλλων έχει ομάδα, δεν τον είδες. Έλα, ποιος Απόλλων, βρήκε την Άκη την πεθαμένη, μωρέ τώρα. Εσύ δεν τη βρήκες την Άκη την πεθαμένη? Όχι, εγώ την βρήκα με χαράδες μέσα. Α, σε τρεις μέρες δηλαδή έκανε άλλο. Ναι, ρε φίλε. Τι να σε πω. Όχι, όχι. Άκου να σου πω. Πρώτος ο Άρης. Ναι. Και δεύτερος ο Απόλλωνος Μύρνης. Α. Να ξέρεις.
Εγώ στα δίνω από τώρα, πάω να παίξω στοίχημα, να πάρεις λεφτά, να βγάλεις φράγκα. Πρώτος ο Άρης και δεύτερος ο Απόλλωνος Μύρνης. Απόλλωνος Μύρνης έχει καλή ομάδα, οι άλλοι όλοι δεν είναι ομάδα. Πάλι καλά τίποτα. Που έχετε καλό προπονητή τον Αναστό, αλλιώς. Μας ανεβάζει αυτός, είναι γάτα γι' αυτά. Γάτα είναι γι' αυτά, αλλά και ένα φόρα πρέπει να του πάρετε τον Νικόλα. Πώς θα γίνει. Θα το πάρουμε, ρε Ραπτόπουλε. Τι, από πότε τον πάρετε, τα σκουπίδια, 10 του μηνός. Ελεύθερος ψάχνουμε τώρα. Ελεύθερος. Ελεύθερος, θα είναι κανένας κουτσός, κανένας χοντρός, κανένας φαλακός. Πού να τον βρεις τον ελεύθερο, ρε. Στη Λαϊκή. Έχουμε ύλη, ρε φίλε. Έχουμε μπαργκάν. Έχουμε καπνίδι. Καπνίδι. Ναι, ρε φίλε. Καπνίδι. Γιατί ο Βαλκάρη έβαζε 22 γκολ σε κάθε τέτοια. Τα βάζε μέσα στα χωριά, στο σουβλί. Τώρα... γιατί τώρα πού να παίζουμε, ρε φίλε, στο Emirate. Emirate. Ναι, πού να παίξουμε τώρα. Δεν πάω στον Μπερμπάτοφ που είναι ελεύθερος, λέω εγώ. ελεύθερος είναι. Γιατί λέγανε ο Μπερμπάτοφ, ο μάνατζερ του θα πάει στην Τότεναμ. Πού πήγανε αυτή η βαφτσοφρυγού, ο Μπερμπάτοφ. Πού να πάει, βρε, αυτό το παλτό, βρε. Πού να πάει, βρε, το παλτό. Παλτό, ε. Καλά που ήρθε στον Πάο και πήρε κανένα εκατομμύριο και θα βγάλει κανένα δύο χρονάκι εκεί στην Βουλγαρία. Τους ξεγέλασε, ε. Τι τους έκανε. Ενώ εσάς ο Κόκε που σας πήρε τα σόβρακα δεν σας ξεγέλασε. Το διώξαμε, ρε φίλε μου, στο Κόκε. Το διώξατε, πότε το διώξατε. Καλά που τον έδειξε ο Αναστόπουλος. Έτοιμοι ήσασταν πίσω να τον πάρετε τα γάρια. Τον έδειξε. Εντάξει, οι δικοί μας έκλεγαν. Αρχηγέ μου, αρχηγέ μου. Είστε άπαλοι, ρε. Έτσι να σε κάνω. Λοιπόν, τα λέμε, έγινε. Έγινε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Τον αρχηγό μα. Κόντι. Καλημέρα, φίλε. Τι είχες που είσαι, δομικών υλικών. Έλα φίλε, ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σχετικά με τις Θεσσαλονικές. Ναι. Θεσσαλονικιά τη δεκαετία του 80, του 90. Ήταν η ειδικότητα, εξειδίκευση. Δηλαδή πώς είναι ο Βενιζέλος στο Πασόκ. Θεσσαλονικιά στις γυναίκες. Έλα. Δηλαδή παίζουμε άμυνα, κεντράρουμε το πακέτο και μα με γάμο, μα με διαζύγιο θα τα πάρουμε. Λαμόγιο μεγάλο. Το κακό είναι ότι αυτές... Ξέρεις όμως, συγγνώμη, ξέρεις όμως αυτές, για να φτάσουν να γίνουν λαμόγια όπως λες, εκπαιδεύτηκαν από μητέρες και γιαγιάδες ανατολικού μπλοκ, ανατολικού από Τουρκία όμως. Δηλαδή, η λαμογιά στην Ελλάδα, ναι. Τη λαμογιά στην Ελλάδα, τη φέραν οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας από την Ανατολή. Το Ρουσφέτι και αυτά εδώ πέρα. Οι Σμυρινιές, οι Κωνσταντινοπολίτισες, όλοι αυτοί οι φάρα να πούμε των προσφύγων φέραν τη Ρουφιανιά, φέρανε τη Λαμογιά, όχι ότι οι άλλοι ήταν οι Εβραίοι καλύτεροι εδώ που ήταν εδώ οι Εβραίοι, αλλά ήρθε το γλυκό και έδεσε να πούμε. Πρόσεξε όμως, αυτές είναι οι σημερινές μαμάδες που τις συμβουλεύουν τα ίδια πράγματα, αλλά δεν υπάρχουν χορηγοί πλέον. Πάει. Οπότε σου λέω άλλες αυτές που δεν έχουν να σπρώξουν. Δεν πάω παρακάτω να βρω την άλλη, που είναι και πιο συνεννοήσιμη. Γιατί άμα δεν έχεις το πακέτο, μην γίνεις χορηγός. Σφίξτε με γάλατα.